Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα επιστρέφω με ένα εβδομαδιαίο vlog, το οποίο βέβαια ξεκινάω Τρίτη γιατί δεν κατάφερα να το ξεκινήσω χθες. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί το σημερινό βίντεο είναι σε συνεργασία με την Άνση, την Άνση Στεργίου. Την ξέρετε την Άνση, είμαι σίγουρη. Αν δεν την ξέρετε όμως, θα σας έχω το link από κάτω. Η Άνση ανεβάζει υπέροχα βίντεο, vlog και όχι μόνο στο κανάλι της. Μπορείτε να μπείτε να τα τσεκάρετε. Θα σας έχω από κάτω το link και με το προφίλ της στο Instagram για να τα δείτε όλα. Και κάπου εδώ θα σας βάλω ένα βίντεο για να σας πει η ίδια δύο λόγια για τον εαυτό της και επιστρέφω. Γεια σας, είμαι η Νάνση, μαμά της Αναστασίας που είναι 9 χρονών και της Ισαβέλλας που είναι 1. Είμαι παντρεμένη με τον Γιάννη τα τελευταία 19 χρόνια. Μένουμε στα Λουτρά Εδιψού, στη Βόρεια Εύβοια, είναι ο τόπος καταγωγής μου. Μετακομίσαμε από την Αθήνα μετά από 15 χρόνια και ζούμε εδώ τα τελευταία 6-7. Στο κανάλι μου θα βρείτε πάρα πολλά vlog καθημερινότητας και οικογενειακά βίντεο, βίντεο καθαριότητας και οργάνωσης, πάρα πολλά haul, supermarket haul και πολλά πολλά άλλα για να σας κρατήσω την καλύτερη παρέα. Θα χαρώ ιδιαίτερα να γίνετε μέλη και της δικής μου παρεούλας, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μου και να τα λέμε μέσα από τα σχόλια των βίντεο. Σας περιμένω λοιπόν εκεί, φιλά και πολλά! Λοιπόν, είμαι σπίτι, μετά από μια δύσκολη μέρα, η ώρα είναι 7.30-8 παρά. Γυρίσαμε πριν από λίγο με τον Άκη. Πάρα πολύ κούραση σήμερα. Σήμερα δεν είχε σχολείο. Στην αρχή ήταν να τον πάρω μαζί μου στο μαγαζί, αλλά ήθελε να πάει στη γιαγιά. Οπότε τον πήγα από εκεί και πήγα στο μαγαζί και μετά το μεσημέρι πήγα και εγώ από εκεί. Κάθισα μέχρι το απόγευμα. Είχα φυσικοθεραπεία. Πήγα, γύρισα, τον πήρα, γυρίσαμε σπίτι. Πήραμε από το σούπερ μάρκετ 2-3 πραγματάκια που χρειάζομαι. Πήρα χώμα για το γάτο, πήρα ένα φακελάκι να του βάλω. Είναι σαν κονσερβούλα, έτσι, τροφή, ξηρά τροφή εννοώ. Ακούτε μέσα το χαμό. Και σακούλες γιατί έχω αρκετά μυρωδιακά τα οποία πρέπει να πάνε στο μαγαζί, διότι δεν έχω χώρο εδώ. Και με τη μορφή της θήκης, κατά πρώτον δεν μπορώ να τα μεταφέρω γιατί είναι πολύ βαριά. Και κατά δεύτερον δεν θα μπορώ να τα αποθηκεύσω στο σημείο που θέλω. Οπότε θα τα χωρίσω σε σακούλες, έχω πάρει αρκετές σακούλες και θα τα τακτοποιήσω, θα πάνε σιγά σιγά στο μαγαζί να αρχίσει να αδειάζει εδώ λίγο το σαλόνι και η τραπεζαρία γιατί γίνεται ο πανικός αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί πανικό σας μιλάω. Αυτά, οπότε σας αφήνω να πάω να ετοιμάσω το φαγητό και επιστρέφω. Είμαι έτσι εκπληκτικά ντυμένη με αυτό το συνδυασμό το φανταστικό. Δεν έχω ξεντηθεί καν, δεν έχω βάλει πιτζάμες ή κάτι άλλο. Οπότε είδατε, έβαλα το φαγητό, φτιάχνω μπιφτέκια με πουρέ, βράζω πατατούλες για να κάνω πουρέ, σπιτικό πουρέ, όχι τον έτοιμο. Και τώρα θα βάλω να φτιάξω και το γλυκάκι με το ζελέ και τα μπισκότα και την κρέμα. Ξέρετε εκείνο το ωραίο, το μαμαδίστικο που μπαίνει στο ψυγείο. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα σούπερ γλυκάκι, το οποίο είναι φανταστικό για αυτή την εποχή. Καλημέρα! Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Είναι Τετάρτη. Είναι πρωί, είναι 8 και 4. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για το σχολείο με τον Άκη. Και τώρα τρώω το πρωινό μου ένα λεπτάκι, γιατί δεν έχω φάει κάτι. Εν τω μεταξύ ξύπνησα και είναι πρισμένα τα όλα μου πίσω, εκεί που έχω τους φρονιμίτες μου. Γιατί πρέπει κανονικά να τους βγάλω. Είχα βγάλει από εδώ, όσες με παρακολουθείτε χρόνια και στο Instagram το ξέρετε, ότι από εδώ έχω βγάλει και έχουν μείνει μόνο από εδώ, οι οποίοι ο κάτω βασικά με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Τέλος πάντων, να σας δείξω τι τρώω. Λοιπόν, έφτιαξα μία τηγανίτα με 2 κουταλιές βρώμη, μισή μπανάνα και έβαλα και λίγο μέλι από πάνω. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και χορταστικό πρωινό. Οπότε ναι, σας αφήνω για να προλάβω να πάμε και σχολείο και θα πούμε αργότερα. Πού πας? Παίζεις box. Λοιπόν, μπήκαμε πριν από λίγο στο σπίτι. Δεν έχουμε 10 λεπτά που μπήκαμε. Ο πονόδοντος εξακολουθεί, δεν ξέρω αν σας το είπα το πρωί ότι ξύπνησα με πονόδοντο. Μου πονάει πίσω το θέμα. Εκεί θα περάσει. Έχω κάποιες δουλίτσες να κάνω. Τώρα το μεσημέρι θα έρθει η αδερφή μου η Μαριάννα με τα μικρά, τόσο δεν είναι μικρά πλέον, να φάμε. Οπότε μου ζήτησαν χωριάτικο λουκάνικο στο φούρνο με πατάτες που κάνω. Το σπίτι σε γενικές γραμμές είναι κομπλέ. Απλά θέλω να καθαρίσω το μπάνιο οπωσδήποτε και πρέπει μία από αυτές τις μέρες να τραβήξω και την κουζίνα να καθαρίσω από πίσω. Αυτό θα είναι άθλος.
Γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να τραβήξω την κουζίνα, δεν θα σας πω ψέματα και πολύ πιθανό να το κάνω και βίντεο, ξεχωριστό αυτό, για να το δείτε. Αυτά. Λοιπόν, το γλυκάκι είναι αυτό. Εδώ λίγο έπεσε το θέμα. Αλλά, παιδιά, έγινε πάρα πολύ νόστιμο. Τη συγκεκριμένη συνταγή για αυτό το γλυκό την πήρα από το γαστρονόμο. Θα σας έχω το link από κάτω για να μπείτε να το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι γελίο. Είναι πολύ ωραίο δροσερό γλυκάκι και μου αρέσει πάρα πολύ, απίστευτα. Δηλαδή το περίμενα πώς και πώς. Είμαι στο σαλόνι, άδειασα τις θήκες από τα μορουδιακά και έχει μείνει τώρα, sorry για το κουντινό, έχουν μείνει τα ρούχα στις σακούλες, τα έχω βάλει σε σακούλες απορριμμάτων, παιδιά, διότι δεν έχω τόσες θήκες αυτή τη στιγμή και ούτως ή άλλως στο σημείο που θα μπουν καλό είναι να είναι σε σακούλες μαζεμένες, μικρές εννοώ, όχι μεγάλες, οπότε θα γυρίσω τώρα για να δείτε πόσες σακούλες μορουδιακά έχω. Λοιπόν, για να τις μετρήσω να δω, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 σακούλες με μορουδιακά. Έχει μέσα ρουχαλάκια, ζυπουνάκια, φορμάκια, κορμάκια, καλτσούλες, κουβερτούλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε έχει μέσα. Αυτά τα φυλάω κάποια στιγμή που θα θελήσει η αδερφή μου να κάνει παιδί και ο αδερφός μου να υπάρχουν. Αυτά δεν πετιούνται, το ξέρετε, πάνε από γενιά σε γενιά. Φανταστείτε ότι μέσα έχει πράγματα που έχω φορέσει κι εγώ και μετά τα φόρεσαν τα αδέρφια μου. Εδώ έχουμε το παπλωματάκι μας, της κούνιας το παπλωματάκι. Σαν τώρα θυμάμαι, βρε παιδιά, που του έστρωνα το κρεβάτι του. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά είναι τα μπουρνουζάκια του. Απίστευτο μου φαίνεται. Τα σεντονάκια του, κάποια από τα σεντονάκια του, κουβερτούλα φλής και άλλη κουβερτούλα. Και έχω και μια πικέ κουβερτούλα που είναι πάλι για κούνια, οπότε δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω κάπου. Επίσης, μέσα στα μορουδιακά, αυτά είναι που θα τα κρατήσω εδώ, ήταν του Γιάννη. Αυτά τα δύο δεν ήταν του Γιάννη, αλλά ήθελα να τα κρατήσω, να τα έχω. Και αυτή εδώ η μπλούζα με τον Optimus, που τη φοράγαμε όταν ήμασταν ενός χρονού. Απίστευτο μου φαίνεται. Αυτό είναι το καπελάκι μας από τα βαφτιστικά μας και το κράτησα. Αυτό έχω την εντύπωση όταν του Γιάννη. Δεν είμαι σίγουρη όταν έρθει θα τον ρωτήσω. Αυτά εδώ τα κορμάκια, τα φορμάκια μάλλον, ήταν του Γιάννη. Και μου τα είχε δώσει η πεθερά μου και ο Γιάννης μου είπε ότι θέλει να τα κρατήσει. Σεβαστό. Επίσης αυτή η κουβέρτα η οποία είναι για κανονικό μεγάλο κρεβάτι. Δεν ξέρω γιατί την είχα εκεί μέσα. Και το σεντονάκι του Γιάννη επίσης. Και εδώ έχω πετσετούλες, βρήκαμε άλλες δύο πετσετούλες εκτός από αυτές τις δύο, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα για το σχολείο. Βρήκαμε μία με τα χελωνονιτζάκια και άλλη μία... Δεν θυμάμαι με τι. Ένα λεπτάκι. Αγνοήστε το πανικό που επικρατεί μέσα στο σιρτάρι. Α! Spider-Man, χελωνονιτζάκια και έχουμε και από Patrol τώρα δύο. Και μέσα στο άσχετο βρήκα και αυτό εδώ το σορτσάκι. Αυτή τη βερμούδα, η οποία είναι φανταστική, μου αρέσει πάρα πολύ η ποιότητά της, έτσι, το σχέδιό της κτλ. Η οποία είναι για 8 χρονών. Είναι από τα Jumbo. Καλά, ακόμα δεν μπορούμε να τη βάλουμε, γιατί εμείς είμαστε και αδυνατούλιδες. Οπότε στη μέση έχουμε ένα θεματάκι συνήθως. Χρειαζόμαστε έτσι να είναι πιο στενή. Αλλά την κρατάω, γιατί του χρόνου, με το ρυθμό που ψηλώνει, το καμάρι μου, θα φοράει πιο μεγάλο νούμερο. Να μοιραστώ και λίγες σκέψεις μου μαζί σας. Λοιπόν. Τελειώνοντας ο Άκης στο σχολείο, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά, θα βάψω. Θα ξεκινήσω από το δωμάτιό του. Το δωμάτιό του θέλω να το κάνω κουκλί. Θα μου πεις τώρα, δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει και έτσι το δωμάτιό του, γιατί σε αυτό το δωμάτιό του μεγάλωσε. Φτάσει στα 5,5. Θέλω όμως να το αλλάξουμε, να το ανανεώσουμε λιγάκι. Έχει μείνει λοιπόν μπογιά. Το γαλάζιο είχε πάρει ο μπαμπάς μου
ποσότητα μεγατόνων. Λοιπόν, έχει μείνει μπογιά και μπορούμε να περάσουμε άλλα δύο χέρια του στίχους. Απλά επειδή θέλει και λίγο κόκκινο και λίγο πιο έντονο μπλε, το κουτί θα το κάνουμε κόκκινο. Με τις ντουλάπες ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως θα βαφτούν. Δεν ξέρω τι χρώμα θα βαφτούν ακόμα. Θα βαφτούν. Θα αλλάξουμε κουρτίνες. Και δεν ξέρω αν θα αγοράσουμε κουρτίνες ή αν θα βάλουμε απλά άλλες από αυτές που έχουμε. Και εδώ έρχεται το μεγάλο project τώρα, για το οποίο είμαι λιγάκι ενθουσιασμένη πριν να σας πω, αλλά προσπαθώ να συγκρατηθώ. Τη βιβλιοθήκη και τη ραφιέρα αυτή με τα ντουλάπια θα τα αλλάξω τελείως. Η βιβλιοθήκη θα αλλάξει απλά χρώμα, δηλαδή θα γίνει μπλε κόκκινο λογικά, θα έχει και κάποια κόκκινα στοιχεία επάνω. Και εδώ σκέφτομαι πάρα πολύ, το δουλεύω πάρα πολύ έντονα, μήπως βγουν τα πορτάκια πάνω κάτω. Θα κλείσω τις τρύπες με στόκο, θα βαφτεί και μήπως προσθέσω ράφια. Το σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα αυτό, να τα χωρίσω διαφορετικά και να προσθέσω ράφια ούτως ώστε να έχει πολύ περισσότερο χώρο για να μπαίνουν παιχνίδια επάνω. Γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, σύν ότι θα κάνουμε ξεκαθάρισμα στα παιχνίδια, γιατί έχουμε πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιούμε, αλλά το λέω σιγά σιγά γιατί έχει μια δυσκολία το καμάρι μου, δεν μπορεί να αποχωριστεί εύκολα τα πράγματά του. Λοιπόν. Αλλά εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Να, ας πούμε, και εδώ. Έχουμε ένα σωρό πραγματάκια, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πάντα. Έχουμε ένα σωρό παιχνίδια. Γεια σου, Άκη. Λοιπόν, εδώ ας πούμε, το πίνακά μας. Πρέπει να τον φτιάξουμε, να βάλουμε τις βίδες επιτέλους, γιατί συνέχεια ξεβιδώνει, ναι, βγαίνει από τη θέση του. Έχει εδώ πέρα πίσω τρύπες από ό,τι βλέπω, Άκη. Οπότε θα πούμε του μπαμπά να μας φέρει βίδες, να το φτιάξουμε. Λοιπόν, θέλουμε να σας δείξουμε τις ντοματιές μας, το λαχανό κηπό μας, το μικρούλικο εδώ. Λοιπόν, ντοματιές βασικά. Εδώ τι έχουμε, Άκη? Κολοκυθιές. Τι κολοκυθιές όμως έχουμε, για πες τι κολοκυθιές βγάζουνε. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί, από αυτές που είναι για το Halloween. Εδώ έχουμε και άλλη ντοματιά. Ντοματιά. Και άλλη. Αυτό εδώ τι είναι, είπαμε? Δεν θυμάμαι. Γαρδένια. Ντοματιά. Και εδώ. Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικά είδη ντοματιάς. Γι' αυτό έχουν διαφορετικό χρώμα τα φυλλαράκια. Με αυτό βγαίνει. Είδες. Αυτό πεθαίνει. Βγαίνει και άλλες ριζούλες. Πεθαίνει αυτό. Έχουμε τον πόθο. Φτου, ο οποίος μεγαλώνει και πάει. Έχουμε αυτό εδώ. Το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι, διότι δεν θυμόμαστε τι σπόρους έχουμε βάλει εδώ. Έχουμε και άλλη ντοματιά εκεί, το κυκλάμινο. Κάτω έχουμε άλλο ένα πόθο.
μεταξύ, μόλις πρόσεξα ότι φαίνεται στην κάμερα, φαίνονται τα σημάδια που έχω στον ώμο μου. Και θέλω να ξεκαθαρίσω. Αυτά εδώ τα σημάδια που βλέπετε, τα στρογγυλά που έχω μπρος και πίσω, είναι από τη φυσικοθεραπεία που κάνω. Μπαίνουν βεντούζες με ρεύμα. Όσες έχετε κάνει ήδη φυσικοθεραπεία το ξέρετε, αλλά για όσες δεν έχετε κάνει, για να μην τρομάξετε, είναι από τη φυσικοθεραπεία. Λέω να το διευκρινίσω για να μην έχουμε άλλα μετά στα σχόλια. Γεια σας. Είναι σήμερα Πέμπτη. Είμαι στο γραφείο. Πριν από λίγο μπήκα. Τάισα το γάτο. Τι άλλο έκανα. Έχω φέρει και μια γλάστρα μαζί μου για να τη βάλουμε εδώ πάλι. Έχω ήδη πρασινάδα εδώ, αλλά θέλω να βάλω και άλλα φυτά μέσα στο μαγαζί. Οπότε να σας δείξω. Έχω φέρει αυτό το πόθο. Τον έχω στο βαζάκι. Θέλω να φέρω και αυτή του ελέφαντα να βάλω. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι και καινούργια φυλλαράκια. Και η μαμά μου έχει αυτή τη ζάμια στο σπίτι, την οποία δεν πολύ περιποιείται. Δεν έχει διάθεση αυτή την περίοδο να κάτσει να ασχοληθεί ιδιαίτερα. Οπότε βάλαμε και άλλο χώμα, προσθέσαμε και πετρούλες για να μην μπορεί ο γάτος να την πειράζει. Και θα τη βάλω κάπου εδώ, μάλλον στην είσοδο. Θα το σκέφτομαι πώς θα το κάνω. Μόλις μπήκα σπίτι, είχαμε γυρίσει νωρίτερα, αλλά ξανακατεβήκαμε γιατί ήθελαμε να πάμε στα τζάμπο, στα Max. Πήγαμε στα Max και πήραμε πλαστελίνες και δύο βιβλιαράκια μικρούς κύριους και νερόκοπες. Θα σας τα δείξω τώρα. Λοιπόν, πήραμε τον κύριο ψηλό και τον κύριο μπερδεμένο. Αυτά θα τα διαβάσουμε μετά που θα ξαπλώσουμε. Αυτό. Τι άλλο πήραμε. Πήραμε δύο κουτιά πλαστελίνες. Πήραμε αυτό. Αυτό και αυτό. Και αυτό. Για να έχουμε πολλά χρώματα. Και επειδή συνέχεια απλώνονται οι πλαστελίνες και τις ψάχνουμε, πήραμε και αυτό το πάρα πολύ ωραίο κουτί. Πάρα πολύ ωραίο κουτί. Κάτσε ναι, να πούμε λίγο να το δείξω. Κλείνει έτσι. Έχει κουμπάκι τέτοιο και κουμπώνει. Και δεν είναι ξεχωριστό το καπάκι, να βγαίνει τελείως. Και πολύ μου αρέσει. Οπότε θα αποθηκεύουμε και τις πλαστελίνες μας. Και πήραμε και νερόπομπες. Έχει τρεις δεσμίδες νερόπομπες στα 3 ευρώ. Και έχει από 37 νερόπομπες στο κάθε δεσμίδα. Α, ναι. Πήραμε και διχτάκι. Γιατί δεν έχουμε διχτάκι. Για την μπασκέτα μας. Ναι. Αγάπη μου. Ναι. Να τη φτιάξουμε, να τη βάλουμε διχτάκι να μπορούμε να παίζουμε μέσα. Κατά τα άλλα είμαι τόσο κουρασμένη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την κούρασή μου. Πάρα πολύ κούραση. Αν σκεφτείς ότι ουσιαστικά μπήκα για να κάτσω στο σπίτι στις 9 παρά. Ταυτόχρονα ψάχνω και το πανάκι που έχω για να καθαρίσω το φακό της κάμερας. Βλέπετε βρώμικος ο φακός. Οπότε πρέπει να το καθαρίσω. Η ταλαιπωρία ζωγραφίζεται στο πρόσωπό μου, είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Λοιπόν, σας αφήνω για να παραγγείλουμε με φάμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να με γυρέψω αυτή τη στιγμή. Καλημέρα! Σήμερα είναι Παρασκευή. Χθες δεν τράβηξα σχεδόν καθόλου από ό,τι είδατε, γιατί έτρεχα όλη μέρα. Σήμερα θα προσπαθήσω να τραβήξω. Παρόλο που θα είμαι στους δικούς μου, θα σας τραβήξω και εκεί ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορέσω να τραβήξω. Γιατί δεν είναι εύκολο, σας δείξω και όλα τα ωραία λουλούδια που έχουμε έξω στη βεράντα. Μας έχει εξοπλίσει ο μπαμπάς φέτος καλά με λουλούδια, με τέτοια πραγματάκια. Και έχουμε φυτέψει και ντοματιές, τους έχω δώσει δύο ντοματιές και φυτέψαμε, τους έδωσα σπόρους για αγκουριές. Και έχουν βγει, παιδιά, έχουν γίνει θηρία και μεγαλώνουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα. Αυτό που θα δείτε δηλαδή το μεσημέρι θα έχει γίνει σε μια εβδομάδα. Είμαι στο μαγαζί, έχει τρελή υγρασία σήμερα, θα βρέξει γι' αυτό, τρελή υγρασία όμως και κολλάω ολόκληρη και έχω λίγες δουλίτσες εδώ να κάνω. Αργότερα ίσως κάνω και λίγη καθαριότητα που θέλω γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, βασικά θα είμαι και αύριο εδώ, οπότε ίσως θα κάνω αύριο, θα δούμε. Αυτά, οπότε σας αφήνω προς το παρόν και θα επιστρέψω. Είμαστε στον κήπο της μαμάς και του μπαμπά. Έχει εδώ πολύ καλά λουλούδια. Έχει αυτές τις τεράστιες γλάστρες, ζαρντινιέρες, που θέλετε πείτε. Είναι μεταλλικές, είναι φτιαγμένες στο χέρι. Και θα σας δείξω εδώ τι έχουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο ντοματιές που τους έφερα εγώ.
οι οποίες φτου σκόρδα μεγαλώνουν και πάνε, ειδικά αυτή έχει μεγαλώσει αρκετά και ό,τι βλέπετε εδώ παιδιά είναι αγγουριές, είναι αυτό που σας έλεγα. Η μαμά μου έβαλε όλους τους σπόρους, τους φύτεψε και εδώ πέρα έχει γίνει αυτό και είναι πανέμορφο. Μ' αρέσει τόσο πολύ γιατί μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μια εβδομάδα έχουν μεγαλώσει έτσι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μετά εδώ έχει δυόσμο, από ό,τι βλέπετε έχει γεμίσει, εδώ είναι κάποια κρεμμύδα που έχει βγει. Μυρίζει απίστευτα, απίστευτα όμως. Αναπεριόδους το βλέπεις στο χειμώνα και πέφτει, δεν έχει τόσα πολλά φυλλαράκια. Από την άνοιξη και μετά όμως φουντώνει και γίνεται αυτός ο θάμνος και πολύ μου αρέσει. Μετά έχουμε, τα χέρια μου μυρίζουν απίστευτα το δυόσμο. Έχουμε αυτό το κρινάκι, σαν κρινάκι είναι, δεν ξέρω αν είναι κάποιος συγκεκριμένος τύπος. Μετά έχει την ελιά. Εδώ, αυτό δεν θυμάμαι πως το λένε, Benjamin, νομίζω, το οποίο με το που το βάλαμε σε αυτό, δεν είναι σε απλή γλάστρα, έχει δώσει απίστευτα, έχει ψηλώσει πάρα πολύ. Και χθες πήραμε καινούργια λουλούδια, πήγε ο μπαμπάς μου με τη Μαριάννα, την αδερφή μου, τη μεσαία, και πήραμε και άλλα λουλούδια. Αυτό είναι σαν τριανταφυλίτσα και είναι πανέμορφο. Αυτό δεν θυμάμαι πως μου το είπε η μαμά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως, έχει πολύ ωραία λουλουδάκια. Εδώ έχουμε λεβάντα, η οποία θέλει λίγο περιποίηση, πρέπει να κόψουμε τα ξερά και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό δεν ξέρω τι είναι να σας πω. Και άλλος δυόσμος, εδώ, αυτό δεν ξέρω τι είναι, θα σας γελάσω. Εδώ έχει μαργαριτούλες. Πήραν χθες και αυτό, έχει μια ραχνίτσα εδώ πάνω. Και αυτό, το οποίο δεν θυμάμαι πως με το μητέρα μου, πρέπει παιδιά, συγγνώμη, αν το ψάξετε μπορεί να το βρείτε. Εγώ θα βάλω το Google Lens μετά να δω. Εδώ έχει φυτέψει κάτι το οποίο δεν έχω ιδέα τι είναι. Εδώ ξεράθηκαν τα λουλουδάκια σε αυτό, αλλά από ό,τι βλέπω είναι ακόμα πράσινα τα κλαδάκια, οπότε εντάξει. Σε μία γλάστρα εμφανίστηκε αυτό, το οποίο δεν το είχε. Και απλά εμφανίστηκε και χάρηκε πάρα πολύ εννοείται και εγώ χαίρομαι όταν βλέπω τέτοια πράγματα. Επίσης πήραμε αυτό, πήρε ο μπαμπάς μου, το οποίο είναι πανέμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει φοβερά χρώματα και τα φύλλα του είναι πανέμορφα, όλα. Πήραν και αυτή 30 φυλλιά εδώ, η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Και εδώ ακόμα δεν έχουμε φυτέψει, είπαμε ότι θα φέρω εγώ σπόρους για κολοκύθι και μελιτζάνα να βάλουμε. Εδώ έχουμε και άλλες μαργαριτούλες. Αυτό εδώ λέγεται το ωραίο φύλλο, το οποίο είναι από μια γλάστρα που μου είχε φέρει η μητέρα μου και ο πατέρας μου που έχει διάφορα μέσα. Και εμένα δεν μου έζησε τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Δεν την πάλεψε τίποτα κανένα. Δεν ξέρω γι' αυτό τι λάθος έκανα. Ήταν εσωτερικού χώρου. Προφανώς εγώ τα χάλασα βασικά. Και τη μαμά μου τη έχει εδώ μια χαρά. Μετά έχει αυτό. Νομίζω αυτό λέγεται δράκια. Να. Εδώ έχει κρεμμύδες πάλι. Και βγαίνουν κρίνα από μέσα. Κρινάκια. Και εδώ έχει και άλλο δυόσμο και άλλο ένα τέτοιο. Εδώ έχει κρινάκια πάλι, τα οποία είναι τεράστια, βγαίνουν τεράστια. Και έχει και αυτό που δεν έχω ιδέα τι είναι. Και ξέχασα και αυτό να σας δείξω. Και αυτή εδώ η ομορφιά είναι μπονσάι. Το έχει πάρει η Μαριάννα. Της αρέσει πάρα πολύ, αυτή και το φτιάχνει, το κλαδεύει κάθε τόσο και είναι πολύ όμορφο. Αντέχει πάρα πολύ παιδιά, θέλει πολύ λίγο νερό. Αυτά προς το παρόν, οπότε τώρα θα πάω να βοηθήσω λίγο στο σημάζεμα την ανιψιά μου, να μαζέψουμε έτσι λίγο το σπίτι γιατί θα έρθουν σε λίγο οι δικοί μου. Και έχουμε παραγγείλει και κρέας από το χασάπι να μας φέρει μπριζόλες για να τηγανίσουμε. Και έχουμε προετοιμασίες τώρα να κάνουμε, να κόψουμε πατάτες, να κόψουμε σαλάτα, να έχουμε έτοιμη. Αυτά. Είναι Παρασκευή απόγευμα και πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, πήγαμε στα Lidl
Και θέλω να σας δείξω τι και τι πήραμε γρήγορα, γιατί είναι πολλά για ψυγείο κατάψυξη και πρέπει οπωσδήποτε να μπουν, γιατί από ό,τι βλέπετε έχει τρελή ζέστη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το παγωτό, το οποίο πρέπει να μπει οπωσδήποτε στον καταψύκτη. Αυτό είναι, παιδιά, Κρικρί. Κοιτούσαμε, γιατί πάντα κοιτάμε ποια εταιρεία είναι που το βγάζει, και είναι από την Κρικρί και αυτό, το Gelatelli Family. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αν είναι Κρικρί, είναι πεντανόστιμο. Και έχει 4 γεύσεις, έχει μπανάνα, σοκολάτα, βανίλια και καραμέλα. Μετά πήραμε τη ροντρέλα, τυράκια. Μαντέψτε ποιος θα τρώει αυτά. Ένα αβοκάντο που ήθελα. Σπανάκι, πήραμε 2 πακέτα, τα είχε προσφορά, 1 ευρώ το ένα. Και πήραμε 2 να τα βάλουμε στον καταψύκτη. Μετά, να τα πιάσουμε με τη σειρά, πήραμε μαρούλι μίξ, σαλατούλα. Πήραμε φακές, τις οποίες είχε προσφορά από ό,τι θυμάμαι και αυτές, αλλά δεν θυμάμαι να σας πω τιμή. Να τις βάλω στο ντουλάπι να τις έχω για το χειμώνα, για τώρα το καλοκαίρι χλωμό το κόβω να φτιάξουμε. Μπαταριούλες, ζαμπόν, μπούτι, το οποίο είναι πολύ νόστιμο. Είναι η τρίτη φορά νομίζω που το παίρνουμε στη σειρά, το συγκεκριμένο. Πήρα βατόμουρα, τα οποία είχε 1,5 ευρώ. Δεν θυμάμαι πολύ καλά, θα τα βάζω στη βρώμη μου, ξέρετε, ότι φτιάχνω τη βρώμη μου το πρωί. Μετά ανακάλυψα αυτές εδώ τις ριζογκοφέτες, οι οποίες είναι με σοκολάτα και θέλω να τις δοκιμάσω, οπωσδήποτε. Είναι μικρό πακετάκι, έχει μόνο 4, αλλά εντάξει, δεν θα τρώω και ένα τόνο ριζογκοφέτες για να χορτάσω. Μωρομάντιλα, κλασικά. Ντολμαδάκια για λαντζί, τα έχουμε ξαναδοκιμάσει, είναι πάρα πολύ ωραία, πάντα βρασμένα και το φύλλο πολύ ωραίο και η γέμιση, το ριζάκι, πάρα πολύ νόστιμο. Μετά πήρα μια σιτρονέλα που ήθελα για τον μπαλκόνι, γιατί έχουν αρχίσει τα κουνούπια και κάνουν πάρτι. Επίσης για μέσα στο σπίτι για τα κουνούπια πήραμε αυτό. Μετά για να μπει στο ψυγείο πήραμε κοτόπουλο XXL συσκευασία, η οποία έχει μπούτι κοτόπουλο μέσα, έχει φιλέτο από μπούτι κοτόπουλο. Πήραμε γιαούρτι, αυτό το γιαουρτάκι το παίρνουμε δεύτερη φορά, της Γάλπο, και νομίζω ότι είναι και με βγάλ. Ένα λεπτάκι θα σας πω, είναι Κρικρί, συγγνώμη. Το βγάζει η Κρικρί και αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο, έφτιαξα τζατζίκι την προηγούμενη φορά και ήταν πάρα πολύ ωραίο, μας άρεσε. Τυράκι Γκούντα, το αγαπημένο. Βρήκαμε αυτές εδώ τις μάσκες, 3,5 ευρώ νομίζω τις 50, αν θυμάμαι καλά, είναι endless και είναι μαύρες. Είχε 2 χρώματα, ροζ και μαύρο, σιγά να μην πάρω ροζ να τις φοράω μόνο εγώ, ήθελε και ο Γιάννης μάσκες, οπότε. Λοιπόν, 2 ντοματάκια, σακουλάκια για τα καλαθάκια μας. Λοιπόν, ήθελα βασιλικό και πήρα 2 σακουλάκια από αυτά. Είναι πολύ λίγο, είναι 10 γραμμάρια το καθένα, τα είχε 19 λεπτά το ένα. Έπρεπε να πάρω γιατί δεν έχω αποξηραμένο βασιλικό, οπότε πήραμε και αυτό. Πήρα ριζάκι και αυτό το είχε προσφορά, αλλά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας πω πόσο, αλλά το είχε σε καλή τιμή από ό,τι θυμάμαι. Αυτά εδώ τα μπριοσάκια, τα οποία είναι πολύ νόστιμα, είναι γλυκά ψωμάκια, αυγά ελευθέρας βοσκής, βερίκοκα αποξηραμένα, τα πήρα να τα δοκιμάσω. Ψωμάκια του τόστ. Παιδιά, αυτά τα ψωμάκια του τόστ είναι πάρα πολύ νόστιμα. Μετά πήραμε κοχυλάκια, μακαρονάκια, γάλα, ένα γάλα της μαμάς, καρύδα, 2 μεγάλα μπουκάλια τσάι, το οποίο είναι φανταστικό, κρύο το πρωί, πίνεται απίστευτα, και μπύρες για τον μπαμπά. Λοιπόν, αυτά πήραμε. Έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή, από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε από τη φυσική γελάδα που έχει το πρόσωπό μου. Έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε σας αφήνω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, γιατί νομίζω ότι είναι και κάνα 2 ακόμα τα οποία μπαίνουν ψυγείο. Και θα τα πούμε αργότερα, που θα βάλουμε να μαγειρέψουμε. Σάββατο πρωί, οι άντρες κοιμούνται, εγώ είμαι στην κουζίνα
Έφτιαξα το πρωινό μου. Έβαλα ένα ποτήρι νερού με λίγες σταγόνες λιμονάκι. Και θα ξεκινήσω τη μέρα μου σιγά σιγά. Θέλω να σκεφτώ τι θα μαγειρέψω σήμερα, γιατί αυτή τη βδομάδα δεν είχα βγάλει πρόγραμμα για το τι να μαγειρέψω. Για αυτή που έρχεται όμως, θα καθίσω να βγάλω ένα προγραμματάκι. Έχω στο μυαλό μου ήδη κάποια πράγματα. Και ο στόχος της εβδομάδας είναι να χρησιμοποιήσω αρκετά από αυτά που έχω στο ντουλάπι, στα ντουλάπια και στο ψυγείο. Για να ξεκαθαρίζουμε κιόλας. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν να φάω το πρωινό μου, γιατί πεινώ αρκετά και να τα πούμε σε λίγο. Έχει τρελή ζέστη από ό,τι βλέπετε. Βέβαια, έχω κλειστά από εδώ, γιατί θέλω να τραβήξω ένα κλιπάκι. Και έχω σκάσει, έχει τρελή υγρασία, δεν έχει τόσο ήλιο έξω, αλλά έχει πάρα πολύ υγρασία γιατί πιθανότατα θα βρέξει. Έχει πιθανότατα, έτσι λένε βασικά, αλλά και για χθες έτσι λέγανε. Τέλος πάντων, και τώρα θέλω να κάνω λίγο δουλειά στον υπολογιστή που έχω. Και μετά, κάποια στιγμή, θα σηκωθούμε να κατέβουμε να πάμε στο τουκούδι. Οπότε τώρα έχει δουλειά. Λοιπόν, είναι Σάββατο βράδυ, είναι 9 και 20. Έχουμε βγάλει έξω και ψήνουμε. Έχει βγάλει ο Γιάννης κοτόπουλο. Έχω βάλει πατάτες στο φούρνο και τις κάνουμε τύπου τηγανιτές. Έχω κόψει σαλάτα, έφτιαξα τζατζίκι και ο Γιάννης ψήνει έξω το κοτοπουλάκι και πιτούλες. Οπότε πάμε να σας δείξω. Η σαλατάρα μας είναι έτοιμη. Η τζατζικάρα μας είναι έτοιμη. Πάμε να δούμε και έξω τι παίζει τώρα. Σε τι φτιάχνεις εδώ? Τίποτα. Θα παραγγείλουμε απόψε. Θα παραγγείλουμε. Ναι. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι έβαλα και βάψα τα μαλλιά μου, γιατί είχαν μακραίνει αρκετά και έπρεπε να τα βάψω. Και έκανα και τις μάσκες μου και αυτά στα μαλλιά και είναι τώρα πάρα πολύ μαλακά. Οι νοστιμότερες πατάτες τύπου τηγανιτές. Να είναι καλά η Πινελόπη. Την ευχαριστώ για την ιδέα αυτή, πραγματικά με έχει σώσει. Είναι πεντανόστιμες και έτσι οι πατάτες, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε διαφορά, δοκιμάστε τες. Τι κάνει ο σουβλατζής της καρδιάς μας? Εδώ ετοιμάζει του γιού του τα... Τη σουβλακάρα του. Σπιτικό τζατικάκι, πιτούλα φρεσκοψημένη και κοτόπουλο, ντοματούλα. Και πατάτες, γιατί εμείς χωρίς πατάτες δεν μπορούμε εδώ μέσα. Θα συνεχίσουμε αυτή την πιεστική. Γεια σας! Λοιπόν, είναι 11 η ώρα, είναι πρωί Κυριακής, πρωί τέλος πάντων, 11.30. Άργησα αρκετά. Είχα πάει στην εκκλησία και ήταν αρκετά περισσότερη ώρα η λειτουργία. Τι λεκέδες είναι αυτή στη Βερμούδα. Λοιπόν, οπότε άργησα αρκετά. Και τώρα είναι ο Γιάννης στην κουζίνα. Έφερε κοιμά. Θα φτιάξουμε μακαρονάδα με κοιμά. Οπότε έχει αναλάβει εκείνος το θέμα του φαγητού. Οπότε πάμε να σας δείξω τι καλούδια θα βάλει μέσα. Να δείτε πως μαγειρεύει εκείνος το κοιμά, γιατί εκείνος βάζει 800 μπαραχαρικά περισσότερα από μένα. Εγώ κάνω πιο απλές γεύσεις σε κάποια φαγητά που είναι έτσι μαμαδίστικα. Λοιπόν, ο Master Chef εδώ πέρα έχει βάλει το κρεμμυδάκι να το σοτάρει, όπως λέει. Δεν λέει τσιγαρίζω, Γιάννης, λέει σοτάρω το κρεμμύδι. Και τώρα θα ρίξει και το κοιμά. Από ό,τι βλέπετε η κουζίνα είναι σούπερ μαζεμένη αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να βάλουμε το φαγητό να γίνεται. Εδώ 12 παρά 10 και πεινάω. Ναι, πάμε σχετικά νωρίς. Πώς το βλέπεις? Όχι, δεν εννοώ να το κάνεις γρήγορα. Αυτό. Εννοώ ότι μόλις είναι έτοιμο να φάμε. Εννοείται, μα πεινάω κι εγώ. Κι εγώ πεινάω. Και αν ξαπλώσουμε νωρίς το μεσημέρι, θα σηκωθούμε και νωρίς και θα είναι πιο κομπλέ. Ακριβώς. Εντάξει, Γιάννης. Τσιγαρίζει μέχρι το άπειρο το κοιμά. Αν δεν το τσιγαρίσει μέχρι να εξαπνιστεί η τελευταία σταγόνα
εγώ. Δεν σταματάει. Γι' αυτό το λόγο και εκείνος όταν μαγειρεύει, μαγειρεύει πολύ περισσότερη ώρα από μένα. Εγώ είμαι λίγο μπαμ μπαμ να μαγειρέψω. Δεν μπορώ να κάθομαι 500 ώρες πάνω την κατσαρόλα. Και επειδή είμαστε και ολιγόφαγοι. Επειδή είμαστε και ολιγόφαγοι, ναι. Και ένα ντοματάκι και πελτέ. Και πελτέ θα βάλεις. Εννοείται. Λοιπόν, μισό λεπτό το κλείνω για να ακούγόμαστε κανονικά. Έχει βάλει ήδη μπαχάρι, αλάτι. Τι άλλο θα βάλεις τώρα? Ας βάλουμε και λίγο σκόρδο. Ας βάλουμε και λίγο σκόρδο. Ρίγανη. Ρίγανη μέσα στο κιμά για τα μακαρόνια, παιδιά. Εσείς βάζετε ρίγανη μέσα στο κιμά για τα μακαρόνια. Δάφνη. Ένα φιλαράκι μόνο σήμερα. Μαγιά. Πώς έγινε αυτό? Και τώρα και το μαγιά. Και τώρα θα βάλει και κανέλα. Μην το ακούσει ο γιος μας αυτό, γιατί δεν θα θέλει να φάει. Γι' αυτό δεν μπαίνει. Ναι. Και μετά θα τη βγάλουμε. Ένα. Πιπεράκι. Θέλετε να βάλουμε μαύρο πιπεράκι ή θέλετε να βάλουμε... Να βάλουμε καγιέν. Τις κοπέλες που μας παρακολουθούν, με ρωτάς. Όχι, εσένα ρωτάω και το μικρό. Δεν είναι διαδραστικό το βίντεο. Εσένα και το μικρό ρωτάω, λέγε. Βάλε κόκκινο. Απλά μου πάλι πολύ. Λίγο. Δεν μας στενάξουν τα στομάχια μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ το τελευταίο. Επίσης ο Γιάννης είναι από τους ανθρώπους που όταν αφήνει το κιμά να βράσει, σχεδόν απορροφάει τελείως το ζουμί ο κιμάς. Δεν μένει σάλτσα. Εγώ δεν τον κάνω έτσι. Γεια σας. Είμαι λίγο πιο παραδοσιακή. Και εννοείται ότι πρόσθεσε νερό για να βράζει μέχρι το άπειρο. Δηλαδή τώρα είναι 12 και 10. Όταν θα σταματήσει να το βράζει και θα το σβήσει, θα σας πω πόση ώρα το άφησε. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:05 σχεδόν και ο Γιάννης μόλις έσβησε το κιμά. Ή θα μαγειρεύει ή δεν θα μαγειρεύει, σωστά. Καλά τα λέω. Ναι. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο, η κουζίνα είναι μπάχαλο. Γιατί γελάς? Αλλά το φαγητό είναι έτοιμο. Τι δείχνεις το δικό μου? Η πιατάρα του Γιάννη. Το πιατάκι το δικό μου. Να σημειωθεί στα πρακτικά παρακαλώ. Η σαλατούλα. Το τυράκι. Το τυράκι, γιατί θέλει να προσθέτει κάθε μπουκιά και τυρί. Λοιπόν, είναι Κυριακή απόγευμα πια. Είναι 5:30-6 παρά. Και σκέφτηκα ότι θα είναι πολύ ωραίο να κλείσουμε το vlog αυτό, το εβδομαδιαίο, με λίγη καθαριότητα. Ό,τι προλάβω να κάνω. Δεν θα κάνω πάρα πολύ ώρα, θα κάνω καμιά ωρίτσα δουλίτσες. Θέλω να αλλάξω σιδονιά στο δωμάτιό μου, να ξεσκονίσω λίγο, να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω. Πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο για να προλάβω να το μοντάρω κιόλας. Οπότε θα σας αφήσω. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να το διασκεδάσατε όσο και εμείς. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε και το βίντεο της Νάνση. Θα έχω από κάτω το link και τα social media της για να μπείτε να τη τσεκάρετε γενικότερα. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για νέα βίντεο κάθε εβδομάδα. Και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!